Μέσα στο Hotelinga έχετε τη δυνατότητα να έχετε και έναν ή περισσότερους επιπλέον χρήστες. Επιπλέον χρήστης σημαίνει διαφορετικό user profile, δηλαδή με τα δικά του username και password κάποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιορισμένα σημεία του συστήματος. Είμαι στις ρυθμίσεις, πέμπτη επιλογή από το τέλος, χρήστες. Εδώ μπορώ να προσθέσω ένα νέο χρήστη πατώντας εδώ. Εγώ ενδεικτικά έχω δημιουργήσει έναν χρήστη που τον έχω ονομάσει Reception. Εδώ θα μπορούσατε να έχετε έναν επιπλέον χρήστη για κάθε μέλος της ομάδας της Reception. Επιλέγω να σας δείξω αυτό που έχω φτιάξει εγώ. Έχω προσδιορίσει ένα email, έχω ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης, έχω ορίσει ο χρήστης αυτός να βλέπει το σύστημα στα ελληνικά και ως ρόλος έχω επιλέξει κανονικός χρήστης, αφού δεν αφορά κάποιο μέλος της ομάδας του housekeeping. Παρακάτω μπορώ να ελέγξω και να ορίσω τα δικαιώματά του, σε ποια σημεία δηλαδή του συστήματος θα έχει πρόσβαση. Για παράδειγμα, εγώ έχω ορίσει ότι αυτός ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία του συστήματος πλην των αναφορών και των ρυθμίσεων. Εδώ υπάρχει και μία δεύτερη καρτέλα, δικαιώματα τύπου δωματίων. Εδώ μπορώ να δώσω δικαιώματα και σε έναν χρήστη σε επίπεδο τύπων δωματίων. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για εσάς που διαχειρίζεστε διαμερίσματα διαφορετικών ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στα δικά τους διαμερίσματα.